Ελάτε λίγο μαζί μου. Θέλω να γνωρίσουμε δύο ανθρώπους, τον κύριο Μάριο Μαρκόπουλο και τον κύριο Αντώνη Καλπουζάνη, Γενικός Γραμματέας Αθλουμένων Νευροπαθών ο πρώτος και Γυμναστής Αθλουμένων Νευροπαθών ο δεύτερος. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Και βεβαίως δεν θα μπορούσα να μην σας απευθύνω μία πρόσκληση μετά από τους αγώνες που έχω δει που δίνετε καθημερινά, αγώνες ζωής. Αποτελείτε παραδείγματα προς μίμηση για όλους, για όλο τον κόσμο. Δημιουργήσατε πριν από πολλά χρόνια, πριν από περίπου 20 χρόνια, έναν σύλλογο στον οποίο συμμετέχουν νευροπαθείς, αιμοκαθαρούμενοι αλλά και μεταμοσχευμένοι και στέλνετε μηνύματα. Κάθε φορά που σας δίνετε δυνατότητα, σας είδαμε στον ημιμαραθώνιο. Έτσι ακριβώς είναι. Μέσα από το σύλλογό μας και ένας από τους σκοπούς μας είναι να στείλουμε διάφορα μηνύματα, είτε προς τους συνασθενείς μας, για να έρθουν να αθληθούν μαζί μας και να δουν τα ωφέλη της άσκησης πάνω στην αιμοκάθαρση ή στη μεταμόσχευση, είτε και προς την κοινωνία γενικότερα. Στην κοινωνία στέλνουμε το μήνυμα ότι είμαστε ενεργοί πολίτες, είμαστε άνθρωποι που ζούμε μέσα στην κοινωνία και πρέπει να έχουμε ένα ενεργό ρόλο. Και φυσικά η ασθένεια δεν μπορεί να μας κρατήσει πίσω από το να είμαστε μέσα στην κοινωνία. Στέλνετε πολλαπλά μηνύματα. Όπως και για τη δωρεά οργάνων, όπου ένα σημαντικό μας μήνυμα είναι αυτό, όπου και γι' αυτό το λόγο έγινε και η ομάδα μας στον ημιμαραθώνιο Κρήτη. Συγκροτήσαμε μια ομάδα για να τρέξουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, για τη δωρεά οργάνων. Μία δωρεά. Εσάς, κύριε Μαρκόπουλε, σας έχω δει πολλές φορές να δίνετε αγώνα και να προσπαθείτε να πείσετε τον κόσμο για τη μεταμόσχευση οργάνων. Δεν θέλουμε και να το τον... πόσο χρήσιμο είναι. Ναι, δεν θέλουμε να τον πείσουμε. Θέλουμε να τον βάλουμε να σκεφτεί, να ενημερωθεί και αν το θέλει και το αποφασίσει, να γίνει δωρητής οργάνων. Σκεφτείτε ότι με μία πράξη, μόνο με μία δωρεά, μπορούν να σωθούν 9 άνθρωποι. Έτσι, οι 7 από αυτούς που δεν θα ήταν στη ζωή, έτσι, θα φεύγαν από αυτή τη ζωή. Πείτε μου κάτι, κύριε Καλπουζάνη, είστε γυμναστής, φροντιστής, γυμναστής των αθλουμένων νευροπαθών. Ναι, στην Κρήτη. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ, ποιο είναι το μήνυμα που παίρνετε από αυτούς τους ανθρώπους τελικά, τα μηνύματα ζωής, τα καθημερινά, και κατά πόσο τελικά ο αθλητισμός είναι το βάρσαμο που λέμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και που μπορούμε συνεχώς να κάνουμε τους ανθρώπους να συνεχίζουν στη ζωή τους μέσα από τον αθλητισμό. Από τότε που γνώρισα τον Μάριο, έχει αλλάξει και εμένα η ζωή μου. Έχω καταλάβει δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι απλά θέλουν και ξέρουν να ζουν, αλλά προσπαθούν ακόμα περισσότερο να μας αποδείξουν ότι η ζωή δεν είναι αυτό που λέμε κάθε μέρα, πρέπει να πάμε να κάνουμε κάτι ή να γυρίσουμε από εδώ να κάνουμε από εκεί. Προσπαθούν και επενδύουν πάνω σε αυτό το κομμάτι που λέγεται αθλητισμός και κερδίζουν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά και την υγεία τους, αλλά και το συναισθηματικό τους κόσμο περισσότερο και γενικότερα. Είναι έτσι, κύριε Μαρκόπουλε, κατά πόσο συμβάλλει τελικά ο αθλητισμός και σε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει αιμοκάθαρση και όχι μόνο. Βέβαια. Ο Αντώνης μπορεί να το επιβεβαιώσει και αυτό. Τα τελευταία χρόνια που γυμναζόμαστε και μαζί εδώ στην Κρήτη, αλλά και οι υπόλοιποι αθλητές μας έχουν τρομερή βελτίωση και στις αιματολογικές τους εξετάσεις και στην ψυχοσύνθεσή τους, στην ψυχολογία τους γενικότερα. Γιατί βέβαια ο αθλητισμός δίνει μια χαρά, μια ενέργεια, σε κάνει να νιώθεις δυνατός. Και έτσι όλα αυτά μας βοηθούν στο να καλυτερεύσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Τουλάχιστον εμείς οι αιμοκαθαρόμενοι να έχουμε μία σωστή αιμοκάθαρση, να τη βοηθήσουμε μέσω του αθλητισμού, να μειώσουμε όσο μπορούμε τις παρενέργειες που έχει η αιμοκάθαρση και το ίδιο και οι μεταμοσχευμένοι άνθρωποι να μειώσουν τις παρενέργειες των φαρμάκων που παίρνουν για να συγκρατήσουν τα αιμοσχεύματα. Και εκεί ήθελα να καταλήξω, υπάρχουν κάποιες βασικές καθημερινές δυσκολίες που ουσιαστικά είναι εμπόδιο στο κομμάτι του αθλητισμού που μπορούν να σας βάλουν, δηλαδή, τρικλοποδιά θα μπορούσε να πει κανείς κατά τη διάρκεια ενός ημιμαραθωνίου. Βλέπουμε δηλαδή τρέξατε πόσα χιλιόμετρα. Εκεί... Εμείς τρέχουμε συνήθως στα 5 χιλιόμετρα, γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το όριο να μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερες αποστάσεις. Αλλά δυσκολίες πάντα υπάρχουν. Και με τον αθλητισμό μαθαίνουμε να τις ξεπερνούμε. Η αιμοκάθαρση είναι μια δύσκολη διαδικασία. Έτσι, δεν είναι κάτι εύκολο να το αποδεχτεί κάποιος ασθενής, να καταλάβει να το βάλει μέσα στη ζωή του και να το κάνει μια ρουτίνα, όπως λέμε, ένα καθημερινό
μέρα παραμέρα φαινόμενο το οποίο θα μπει μέσα στη ζωή και θα είναι μια συνήθεια. Mm-hmm. Έχει τις μέρες που θα είναι δύσκολες, έχει τις μέρες που θα είναι πάρα πολύ εύκολες στην αιμοκάθαρση, αλλά δεν είναι κάτι σταθερό. Συνέχεια μεταλλάσσεται, συνέχεια υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, ανεβοκατεβάσματα, και ο αθλητισμός βοηθάει κατά κάποιο τρόπο να εξισορροπήσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες και να νιώσουμε και καλύτερα και να βελτιώσουμε όσον αφορά τη διατροφή μας, όσον αφορά τα υγρά που παίρνουμε, γιατί λόγω των νεφρών που δεν λειτουργούν εμείς δεν μπορούμε να προσλαμβάνουμε πάρα πολλά υγρά. Έτσι ο αθλητισμός με την εφίδρωση ζητάει ο οργανισμός περισσότερη ενυδάτωση, μας λύνει ένα από αυτά τα προβλήματα. Το άλλο είναι ότι μας κάνει το καρδιαγγειακό μας να είναι πολύ πολύ πιο δυνατό. Γυμνάζουμε την καρδιά μας. Οι περισσότεροι αιμοκαθαιρόμενοι έχουν σαν στόχο κάποια στιγμή να μεταμοσχευτούν και πρέπει να είναι σε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση για να δεχτούν το μόσχευμα, έτσι. Δεν Μάλιστα. είναι μια εύκολη διαδικασία και η μεταμόσχευση. Όλα αυτά λοιπόν μέσω του αθλητισμού προσπαθούμε να τα εξισορροπήσουμε και να γίνουν να έχουν ένα θετικό πρόσημο στη ζωή μας. Κύριε Καλπουζάνη, μιλάμε για ένα άθλο καθημερινό που δίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, ωστόσο, ποια είναι εκείνα τα αθλήματα, παύλα αγωνίσματα με τα οποία ασχολούνται οι αιμοκαθαρόμενοι και όσοι συμμετέχουν βέβαια στον σύλλογο, ναι. Ποια είναι τα αθλήματα με τα οποία μπορεί κάποιος να ασχοληθεί, γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν τηλεθεατές αυτή τη στιγμή που να μην γνωρίζουν. Λέω εγώ, μπορεί να υπάρχει και κάποιος. Ναι, συνήθως τα αθλήματα τα οποία ασχολούνται αυτές οι ομάδες. Αυτές οι ομάδες είναι τα αερόβια που λέμε εμείς αθλήματα, δηλαδή μπορούν να κάνουν κάποιες μεγάλες μέτριες αποστάσεις, mm-hmm. δηλαδή μπορούν να ασχοληθούν σε αθλήματα στίβου. Όπως έχουμε και εμείς στην ομάδα στίβου μαζί με τον Μάριο και τους άλλους αθλητές, μπορούν να κάνουν κολύμβηση. Έχουμε ακόμα αθλητή του τένις, έχουμε αθλητές του πινκ-πονγκ, αθλητές του μπόλινγκ. Αθλητές δηλαδή οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες οι οποίες είναι σε πρώτη φάση ήπιες. Δεν έχουν δηλαδή μεγάλες επιβαρύνσεις και μεγάλες εντάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, κατά την πάρο του χρόνου, μπορούν να μπουν και λίγο πιο δυναμικά και να κάνουν και κάποια άλλα αθλήματα. Mm-hmm. Όχι όμως αθλήματα που έχουν να κάνουν με κρούσεις. Και διάφορα τέτοια. Σωστά, σωστά. Μαθαίνω, έχετε και πολλές πολλές διακρίσεις και θέλω να μείνουμε λίγο και σε αυτό, να τα αναφέρουμε τα στοιχεία. Είναι αποτέλεσμα της προπόνησης και της θέλησης που έχω κι εγώ σαν Μάριος και σαν άνθρωπος. Είμαι και λίγο ανταγωνιστικός, να το πούμε, είμαι λίγο πεισματάρης, ο Αντώνης μπορεί να... Λίγο νεύρο παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα οι διακρίσεις, όσο γυμνάζεσαι, όσο καταλαβαίνεις το σώμα σου ότι βελτιώνεται και όσο προσπαθείς να βελτιώνεις όλη αυτή την αθλητική δραστηριότητα που κάνεις, κάποια στιγμή θα έρθουν και οι διακρίσεις. Το σημαντικό όμως που πρέπει να περάσουμε σήμερα δεν είναι ότι θα αθληθούμε για να κάνουμε διακρίσεις. Θα αθληθούμε για να καλυτερεύσουμε την υγεία μας. Αυτό θέλουμε, να δώσουμε το μήνυμα στους υπόλοιπους συνανθρώπους, συνασθενείς μας που μας ακούνε ή μπορεί να μας δούνε μέσα από το διαδίκτυο. Και τους καλούμε να έρθουν κοντά μας, να επικοινωνήσουμε με το σύλλογό μας και από εκεί και μετά νομίζω ότι όλα θα είναι εύκολα, θα τους καθοδηγήσουμε εμείς, έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη γνώση και έχουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους, όπως είναι ο Αντώνης. Και έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Αντώνη, γιατί τα τελευταία χρόνια που γυμναζόμαστε όλοι εμείς mm-hmm. εδώ στην Κρήτη, ο Αντώνης το κάνει εντελώς αφιλοκερδός. Ουσιαστικά είναι η δουλειά του είναι μια εθελοντική προσφορά προς το σωματείο μας και όπως και η δουλειά στο πρόσωπο του Αντώνη και των υπολείπων προπονητών που είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και θέλω μέσα από αυτή την ευκαιρία που έχουμε εδώ πέρα να τους ευχαριστήσουμε θερμά όλους, και τον Αντώνη και τους υπόλοιπους, και τους θέλουμε κοντά μας. Εντάξει, νομίζω και ποιος δεν θα ήθελε και θα συμφωνήσει ο κ. Καλπουζάνης να βρίσκεται ανάμεσα σε ένα σύνολο ανθρώπων που καθημερινά σου εκπέμπουν δύναμη, θέληση πραγματική για ζωή. Έτσι είναι. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους που κάθε μέρα μάχονται για το αυτονόητο δικό μας, δηλαδή να μπορούμε έτσι. Να κάνουμε απλά πράγματα. Να αφιερώνουν αυτό το χρόνο για να ασχοληθούν με ένα κομμάτι που τους δίνει αυτό που είπαμε και πριν, πολύ καλή ποιότητα ζωής, πολύ καλύτερη μάλλον ποιότητα ζωής και πολύ καλύτερη ψυχική διάθεση για να βγουν έξω να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά τους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι
με αυτή την πάθηση εντός παρατέρους που λέμε, έχουν πάρα πολύ μειωμένες επαγγελματικές δυνατότητες. Γιατί αυτή η διαδικασία τους απομακρύνει αυτά τα πράγματα. Μπαίνοντας στον αθλητισμό και βελτιώνοντας κάποιες παραμέτρους της φυσικής τους κατάστασης, μπορούν και νιώθουν πιο δημιουργικοί. Σωστά. Πιο προσιτοί στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι αυτό που λέγαμε, ναι, ότι βγάζουμε μηνύματα προς την κοινωνία, και ένα μήνυμα είναι αυτό, ότι είμαστε ενεργοί. Μπράβο. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να ζήσουμε και να μπούμε μέσα στην κοινωνία, μέσα στον ιστό της κοινωνίας. Τρέχω για τη ζωή και το αποδεικνύεται εμπράκτος. Είναι το σλόγγαν, νομίζω, άλλωστε. Τρέχω για τη ζωή, είτε έχει να κάνει με το σύλλογο συγκεκριμένα, είτε για αιμοκαθαρούμενους, είτε για άτομα που έχουν κάνει μεταμόσχευση οργάνων. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την δράση. Το «Τρέχω για τη ζωή» είναι μια δράση που έχουμε ξεκινήσει από φέτος και η πρώτη μας έτσι ουσιαστική μεγάλη δράση ήταν στον ημιμαραθώνιο Κρήτης. Θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Ήδη υπήρξε μια δράση στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά τον ημιμαραθώνιο Κρήτης. Έχουμε στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας, όπου θα τρέξουν στα 5.000 μέτρα αρκετοί αθλητές μας, για τη ζωή, για να δώσουν το μήνυμά μας, το μήνυμα που έχουμε εδώ στη φανέλα μας για τη δωρεά οργάνων και όλα τα άλλα μηνύματα που είπαμε προηγουμένως. Και θα συνεχιστούν αυτές οι δράσεις. Ήδη δουλεύουμε για να κάνουμε ορισμένες συνεργασίες και στα υπόλοιπα αθλήματα που καλλιεργεί ο Συλλόγος. Στην Επιτραπέζα Αντισφαίρεση έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία στην Αθήνα με κάποια τουρνουά που γίνονται. Και θέλουμε ο Σύλλογος να... ο κόσμος να βλέπει τις δράσεις μας για να μπορεί να ενημερώνεται καταρχάς και από εκεί και μετά, να, αν το θελήσει, να γίνει δωρητής οργάνων, το σημαντικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Και να φέρουμε και τους συνασθενείς μας, όπως είπα πριν, κοντά μας, για να ανακαλύψουν τα ωφέλη του αθλητισμού και της άσκησης. Είναι ένα μήνυμα, το γράφετε εκεί στην πλούζα σας. Βέβαια, βέβαια. Δωρεά οργάνων, δώρο ζωής, Σύλλογος Αθλουμένων Νευροπαθών. Πείτε μου κάτι, μιας και μιλάμε και για το Σύλλογο, η δράση του οποίου συζητάμε τόση ώρα, μεταδίδει, μεταφέρει ωφέλη στη σκέψη, στη νόηση, στον αθλητισμό, σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Πόσα μέλη αριθμεί μέχρι στιγμής? Ο Σύλλογος αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου στα 48 μέλη ενεργά σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα και προσπαθώντας να φέρουμε και άλλα μέλη κοντά μας. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς ο στόχος μας είναι να τους διπλασιάσουμε και να εμφανιστούμε στους πανελλήνιους αγώνες που θα γίνουν στην Αθήνα κάποια στιγμή την Άνοιξη με μια δυνατή και μεγάλη ομάδα σε συμμετοχές. Θέλουμε να δείξουμε ότι μπορούμε και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε προς το τέλος της χρονιάς. Νομίζω ότι με μια καινούρια πρόσκληση μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Ωραία. Τέλεια. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας έχουμε ανάγκη να ακούμε τέτοιες κουβέντες, λόγια ζωής, αγάπης για τον αθλητισμό καθημερινά από ανθρώπους που τον εκπροσωπούν στο έπακρο καθημερινά, πόσο δε μάλλον και για ανθρώπους όπως εσάς που παρά τις δυσκολίες καθημερινές που αντιμετωπίζετε είστε εκεί, δίνετε δυναμικό παρόν. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Μαρκόπουλο και τον κύριο Καλπουζάνη που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Επιφυλάσσουμε μια μέρα και να τρέξουμε μαζί και να καταγράψουμε ένα ρεπορτάζ διαφορετικά. Πολύ ευχαρίστω να σας έχουμε μαζί μας. Εμείς προπονούμαστε τακτικά. Είτε θέλετε να έρθετε να τρέξουμε στην προπόνηση σε κάποιον από τους αγώνες που θα κάνουμε στην παράδοση του χρόνου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.